Η γαλλική παρουσία έχει μια ιδιαίτερη ιστορία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Από το 1904, όταν η γαλλική εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του και συγκεκριμένα την κατασκευή του Πορβλίτα. Η Société Anonyme Ottoman de Construction et Exploitation du Port de Thessalonique. Από τότε υπάρχει μια σημαντική παρουσία της γαλλικής πλευράς στη Θεσσαλονίκη και της γαλλικής παροικίας, αλλά και πρωτύτερα υπήρχε. Το λιμάνι μοιάζει αρκετά με το λιμάνι της Μασσαλίας σχεδιαστικά και βεβαίως με την ανάληψη της διοίκησης και με την εξαγορά του πλειοψηφίου πακέτου της εταιρείας από την κοινοπραξία που ανέλαβε τη λειτουργία της, η γαλλική παρουσία είναι ιδιαίτερα έντονη μέσω της Terminal Link, πράγμα που αφενός μεν δίνει τεχνογνωσία στο λιμάνι, αφετέρου και είναι σημαντικό, παρέχει ένα μεγάλο δίκτυο επαφών και εμπορικής δραστηριότητας. Η γαλλική κουλτούρα, η γαλλική παρουσία στα γράμματα και στην πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης ήταν ιστορικά και πριν την απελευθέρωση αλλά και μετά ιδιαίτερα σημαντική. Και ένα αρκετά δυναμικό κομμάτι της ήταν η παρουσία η εμπορική γαλλικών εταιριών στο ίδιο το λιμάνι.